Καλώς απόγευμα, φίλες και φίλοι. Απευθεία σύνδεση από το γήπεδο Μαλαμάτων, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μεταξύ του Απόλλων Ευπαλίου Τύχιο Ρέις και του Αμαρινθιακού στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής για τα play-off ανόδου ή μπαράζων προτιμάτε για την γάμα εθνική κατηγορία. Εκτελεί ο Ανδρεόπουλος, περνάει η ευκαιρία, έχει βγει, έχει συγκρουστεί, νομίζω έχει σταματήσει τη φάση ο διαιτητής. Θα κλέψει το Ευπάλιο, Σαμπανέη στον Ανδρεόπουλο, ευκαιρία. Ανδρεόπουλο στα πλασάρι, θα διώξει ο Φαλαγκίτης με τα πόδια. Μπορείτε να ενημερωθείτε αυτόματα για την επόμενη ζωντανή μετάδοση, ενώ στην επίθεση τώρα είναι ο Μαρινθιακός. Θα γίνει σέντρα, ευκαιρία, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νομίζω ο Μόρος είναι αυτός που πήρε την κεφαλιά. Σε ξανά η μπάλα στον Μαρινθιακό με μια βαθιά παλιά. Ο Τσολάκος θα ψάξει να βρει τον Μήτρο. Ο Μήτρο θα πάρει την μπάλα, ωραία προσποίηση. Θα κάνει και τη σέντρα ο Μήτρου, θα διώξει όμως ο Γιώργος Φλέγκας. Θα το κρατάει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα παίξει το 1-2 με τον Γιαννόπουλο. Ανδρεόπουλος δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα. Τώρα πάει και ο Σαμπανέη, θα απομακρύνουν. Αποστολόπουλος πίσω, η μπάλα στο Γιώργο Ζέρβα. Γιώργουσόπουλος του σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Απόλλωνας Ευπαλίου Τύχιο Ρέις θα ανοίξει το σκορ με τον Σταύρο Θεόδωρο. Γιώργουσόπουλος, συγγνώμη. Με ένα σουτ στην κίνηση να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Φαλαγκίτη, κάνοντας το 1-0 για τον Απόλλωνα Ευπαλίου Τύχιο Ρέις, που αν και δεν είχε την υπεροχή μέχρι αυτή τη στιγμή, είχε απλά κατοχή μπάλας, κατάφερε να φτάσει στον γκολ με τον Σταύρο Γεωργουσόπουλος. Θα κερδίσει την μπάλα ο Τώρα, θα βγάλει την παλιά, θα βγει ο Πετσίνης, μακριά η μπάλα από τον Μίλτο Γεωργακόπουλο. Παρακινδυνευμένα εδώ ξανά η παίκτες του Απόλλωνα Ευπαλίου. Έδιωξε τελικά ο Πετσίνης. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ένα σούτ στην κίνηση από τον Σκριβάνο. Η μπάλα στο δοκάρι, να δούμε τι έχει γίνει. Υπάρχει διακοπή. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, ενώ η μπάλα ήταν σε εξέλιξη. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Περισσότεροι παίχτες στην περιοχή του Πετσίνη. Καλή εκτέλεση. Θα διώξει πιο ψηλά ο Φλέγκας σε πλάγιο. Τώρα το σφύριγμα για την εκτέλεση του κόρνερ. Καλή και αυτή η εκτέλεση. Με γροθιές θα διώξει ο Πετσίνης. Νέο γέμισμα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή. Πετσίνη σταθερά. Θα μπλοκάρει. Μπορούμε να γράψουμε, γίνεται το μοναδικό σημείο που μπορούμε να σας μεταφέρουμε. Επίθεση τώρα για τον Αμερινθιακό. Δοκάρι. Ευκαιρία ο Μήτρου, απομακρύνει ο Ζέρβας. Μεγάλη στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Κρατάει την μπάλα ο Βεσέλη. Θα κερδίσει ο Σαμπανέη. Στην επίθεση τώρα με τον Γιώργο Ανδρεόπουλο. Θα δώσει δεξιά. Θα γίνει σέντρα. Κεφαλιά. Η μπάλα περνάει. Τσολάκος εκεί παρακινδυνευμένα. Θα δώσει συνέχεια. Πεντηκοστό δεύτερο λεπτό. Στην επίθεση με τον Μόρο ο Μαρινθιακός. Θα μπει στην περιοχή Μόρος. Θα πέσει. Δεν υπάρχει κάτι. Ο κύριος Στασιόπουλος, να δούμε. Να δούμε τι έχει δώσει. Δεν υπάρχει πάντως κάτι. Του είπε γρήγορα να σηκωθεί ο κύριος Στασιόπουλος. Τήρεται ο Σαμπανέη. Μήτρου την κεφαλιά. Ο Γεωργακόπουλος εκεί με ένα περίεργο τρόπο θα σταματήσει την μπάλα και θα τη διώξει στη συνέχεια. Γίνει σέντρα. Θα διώξουν με τον Ζέρβα πιο μακριά τώρα με τον Φλέγκα. Τώρα εκτέλεση τον Απόλλωνα Ευπαλίου. Απευθείας, παραλίγο στα δίκτυα, η μπάλα στο δοκάρι. Εκπληκτική εκτέλεση, φάουλ. Από τον Μίλτο Γεωργακόπουλο νομίζω, από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Εκπληκτική εκτέλεση, φάουλ από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Η μπάλα ευνηδίασε το Φαλαγκίτη. Χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι. Η μπάλα έφυγε παράλληλα στη συνέχεια με την εστία και κατέληξε πλάγιο. Ως
Αποστολόπουλος, Σαμπανέη, χωρίς να βλέπει, θα δώσει μια μπαλιά προς τα πίσω, μια κεφαλιά προς τα πίσω, εκεί που ο Μιρθέζα ελέγχει και δίνει την μπαλά στον τερματοφύλακά του, πιέζει ο Σαμπανέη. Αλλαγή παιχνιδιού. Θανασιός θα κλέψει, όμως ο Κολιόπουλος θα τσιμπήσει την μπάλα και θα δώσει με μία στον Κοτρογιάννη, στον Σεϊταρά. Ο Σεϊταράς θα βγάλει τη σέντρα, ο Κολιόπουλος δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Σαμπανέη ψάχνει για στήριγμα. Θα δώσει στον Γεωργουσόπουλο. Θα βγει γρήγορα ο Μιρτέζα, θα πάρει την μπάλα. Ενώ έχουμε μπει στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπροστινή παλιά για τον Σεϊταρά. Σηκωμένο το Σιμεάκι, τέλος αυτή την επιθετική προσπάθεια από τον δεύτερο βοηθό. Σιαράπης, βαθιά παλιά του Τσολάκου, θα διώξει ο Μίλτος Γεωργακόπουλος. Γιαννόπουλος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα. Μπάλα από αριστερά τώρα για τους φιλοξενούμενους, θα γίνει το γέμισμα. Πετσίνης θα βγει μπροστά από τον Σεϊταρά και θα μπλοκάρει. Κωνσταντίνος Ζέρβα στο τείχος. Τώρα η εκτέλεση, θα βγει ο Πετσίνης και σε αυτή τη φάση με γροθιές και θα απομακρύνει Γεωργουσόπουλος. Κρατάει την μπάλα, θα του την κλέψουν όμως τον Γεωργουσόπουλο. Κωνσταντίνος Ζέρβας τελικά στην εκτέλεση, καλή και αυτή. Φαλαγκίδης θα μπλοκάρει σταθερά. 0, όπως μας ενημερώνουν. Ευκαιρία τώρα, να δούμε ποιος θα χάσει την ευκαιρία. Ο Σεϊταράς είναι αυτός που θα πλασάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τραβάει τα μαλλιά του εδώ ο Σεϊταράς. Θερήσεων. Θα γίνει το γέμισμα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ευκαιρία να δούμε. Η μπάλα έξω. Μοναδική ευκαιρία τώρα ξανά για τον Αμαρινθιακό. Του Απόλλωνα Ευπαλίου. Ναυπακτία.news.gr. Απευθεία σύνδεση από το γήπεδο Μαλαμάτων. Το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής των αγώνων μπαράζ. Που οδηγούν στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Η λήξη στο αγώνα. Ο Απόλλωνας Ευπαλίου, Τύχιο Ρέις, πανηγυρίζει τη νίκη με γκολ του Σταύρου Γεωργουσόπουλου.